Τα αγαπάμε πολύ. Τα αγαπάμε πολύ. Μόλις το είδαμε. Έρχομαι να τη δω από κοντά, γιατί ομολογώ, την είδα πριν από λίγες μέρες στο Δημοτικό του Πειραιά. Ήταν έτοιμη για να βγει στην παράσταση. Καλέ, δεν τη γνώρισα. Τρελάθηκα. Τη λέω, τι έγινε, τι συνέβη. Μετάλλαξη. Πραγματικά μετάλλαξη. Μπράβο σου όμως. Ωραία, Ελένη. Έλα τώρα, βρε ηρώ μου. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ ούτως ή άλλως πολλές φορές μας έχεις δώσει επιλογές δικές σου. Αυτό που λέμε πιο ιδιαίτερες, θα πω. Πιο ψαγμένες, πιο δείτε το. Πιο που να θέλει περισσότερο. Πώς να το πω, περισσότερο να δώσεις ψυχή πάνω στη σκηνή. Αυτό που λέμε. Το τραβάς μόνη σου και πολύ έντονα, αλλά το περνάς. Το περνάς στο κοινό σου και γι' αυτό από ό,τι διάβαζα, οι παραστάσεις ξαναξεκινάνε από την αρχή, να. 25 Φεβρουαρίου. 25 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος για τη Ρένα. Μετά από... ξεκινήσαμε στις 10 Δεκέμβρη. Πολύ μεγάλη προσέλευση το κοινό μας τίμησε πραγματικά με την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του. Και θα συνεχίσουμε μέχρι παραμονές Πάσχα. Να δεν πούμε λίγο στον είναι. Κόσμο για αυτό το βιβλίο που έγινε έργο. Βέβαια. Και τι ακριβώς είναι αυτό που θα δει ο κόσμος μέσα από αυτόν τον ρόλο, τον δικό σου, που είναι πολύ δυνατός ρόλος και πολύ δυνατό το έργο το ίδιο. Λοιπόν, η Ρένα είναι το βιβλίο που έχει γράψει ο Αύγουστος Κορτό. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία προσφέρει τις ερωτικές της υπηρεσίες από μικρό κοριτσάκι, καθώς και η μάνα της την ίδια δουλειά έκανε. Εδώ πέρα βλέπω κάτι φωτογραφιούλες που είμαι στην παράσταση. Και πορεύεται στη ζωή της με όλες τις δυσκολίες που εμπεριέχει ένα τέτοιο επάγγελμα, ειδικά εκείνη την εποχή, μιας και ξεκινάει από τη μικρασιατική καταστροφή και έρχεται μέχρι τις μέρες μας που τη συναντάμε στο Gay Pride Parade, όπου κάποιοι δημοσιογράφοι έρχονται στο σπίτι να της πάρουν συνέντευξη. Και η ιστορία, όλη την ιστορία της ζωής της, ό,τι έχει ζήσει όλα τα χρόνια αυτά, μέχρι τις μέρες μας, καθώς ερωτεύεται έναν κομμουνιστή, αγωνιστή, και αρχίζει να βιώνει και αυτή μέσα από τα μάτια τα δικά του, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρένα ήταν ένα άτομο που είχε απόλυτα θέση και άποψη πολιτική. Επηρεασμένη από τον έρωτά της, λοιπόν, βιώνει όλη την ιστορία της αντίστασης, πήγε εξορία, τα μύρια όσα έχει περάσει τέλος πάντων. Και τη συναντάμε τώρα. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο για μένα μαγικό, θα έλεγα. Με έχει γοητεύσει από την πρώτη στιγμή που την συνάντησα, διαβάζοντας το κείμενο, σε μια παραλία της Κρήτης. Και είπα ότι αυτό το έργο θέλω πάρα πολύ να το κάνω, να το ζωντανέψω στη σκηνή. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Πώς πιστεύεις ότι θα το δει ο κόσμος? Γιατί σίγουρα κάθε φορά όλοι σας, όταν παίρνετε ένα έργο στο χέρι σας, λέτε τώρα αυτό το έργο. Πώς νιώθω, πού απευθύνομαι, πώς θα το δει ο κόσμος? Αυτή η εποχή τι δείχνει, τι. Δηλαδή σκέφτεστε κι εσείς, ναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, είχα μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη, να πω τώρα, σιγουριά, ένα ένστικτο πολύ ισχυρό που μου έλεγε ότι τη Ρένα θα την αγαπήσει ο κόσμος όπως την αγάπησα κι εγώ. Αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο. Και έτσι ξεκίνησα να ψάχνω να βρω ανθρώπους που θα το στηρίξουν. Απευθύνθηκα στο Δημοτικό Πειραιά, στον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Διαμαντή, το αγκάλιασε και εκείνος. Η παραγωγή μετά, η αδελφή Γιώργα, που πραγματικά ένιωσα κι εγώ μια ασφάλεια ότι ναι, αφού το θέλουν κι αυτοί, αφού το πιστεύουν, άρα κάτι καλό έχω βρει. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι έχω βρει διαμάντι. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις λίγο και τις αντιδράσεις του κόσμου και τι ηλικίες βλέπουμε μέσα. Όλες τις ηλικίες. Όλες τις ηλικίες. Ναι, γιατί γενικά το θέατρο λένε ότι το στηρίζουν οι γυναίκες, το στηρίζουμε εμείς. Τώρα με τη Ρένα γίνεται κάτι υπέροχο. Βλέπω όλες τις ηλικίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο κοινό. Πολύ έτοιμο να αποδεχθεί αυτή την ιστορία. Γιατί μπορώ να σου πω, Ελένη, ότι το βασικό μου έτσι. Εντός αγωγικών πρόβλημα και η αναρώτησή μου και η ανασφάλειά μου ήταν ότι θα δεχθεί αυτό το ρόλο το κοινό εύκολα, θα μπορέσει αυτό που είδα εγώ στη Ρένα να το εισπράξει μέσα από την παράσταση και μέσα από την ερμηνεία. Γιατί είναι επικίνδυνο, είναι στα όρια, δηλαδή μεταμφιέζομαι σε μια γυραιά πόρνη
Και λες, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο όταν σε έχει μάθει και ο κόσμος από άλλα πράγματα και από την τηλεόραση, αλλά και συνολικότερα. Κοίταξε, από την τηλεόραση, στο μυαλό μας πάντα έρχεσαι με ένα χαμόγελο. Γιατί οι ρόλοι που έχεις ξεχωρίσει στην τηλεόραση και που έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες είναι κωμικοί. Ναι. Στο θέατρο όμως. Δεν κάνεις μόνο κωμωδία, ίσα-ίσα. Όχι. Ίσα-ίσα που αρκετές φορές πρωταγωνιστείς σε έργα που ξαναλέω που είναι δύσκολη θεματολογία του, πολλές φορές ουσιαστικά το παίρνεις σχεδόν όλο πάνω σου. Όπως έγινε με το συμβολιογράφο. Ακριβώς. Στο μονόλογο, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι άλλο κομμάτι τηλεόραση και πώς σε βλέπουμε και άλλο κομμάτι η θεατρική σου πλευρά και το τι επιλογές κάνεις. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Άρα έχεις ξαναδοκιμάσει τον κόσμο εσύ. Με άλλα, αλλά δεν το έχεις δοκιμάσει. Ναι, σου λέω με το μονόλογο το είχα δοκιμάσει και ειλικρινά λέω ότι αν δεν ήταν η εμπειρία μου στο συμβολιογράφο, που ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δεν ξέρω αν θα ήμουν έτοιμη να πάω σε αυτό το επόμενο βήμα και δεν σου κρύβω ότι φοβόμουν κιόλας ότι δεν θα βρω κάτι που να με κινητοποιήσει τόσο πολύ και να μου δημιουργήσει τέτοια τεράστια επιθυμία να θέλω να κάνω ένα τέτοιο ρόλο. Έλεγα με το συμβολιογράφο πού να πάω μετά, εκτός από κλασικό ρεπερτόριο, έτσι. Αλλά έλεγα για πιο σύγχρονα πράγματα. Οπότε για καλή μου τύχη βρέθηκε ο Κορτό στο δρόμο μου με την Ρένα του και ξεκίνησε αυτή η μαγική περιπέτεια, η διαδρομή. Όταν γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θέλω λίγο να μου πεις τι είναι αυτό που σου λέει ο κόσμος όταν σε βλέπει μετά στο καμαρίνι και πώς νιώθουνε, τι τους αφήνει στο τέλος το έργο. Λοιπόν, παρέα με την Ρώμα Νέ, που από τις 20 Φεβρουαρίου ξαναξεκινάει δεύτερο γύρο παραστάσεων στο 25 Δημοτικό 25 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, μέρα Δευτέρα και ξεκινάμε με απογευματινή, γιατί βάλαμε και απογευματινές. Βάλατε και απογευματινές. Ορίστε. Λοιπόν, ρωτούσα προηγουμένως διαφημίσεις, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω απάντηση. Το έργο του Αύγουστου Κορτό που έχετε ανεβάσει στο θέατρο, είναι το έργο ακριβώς όπως είναι στο βιβλίο ή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, έχουν προσαρμοστεί, ναι, το σενάριο? Το έργο είναι μυθιστόρημα. Η Ρένα είναι προϊόν μυθοπλασίας του συγγραφέα και το έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο που εγώ όταν το διάβαζα νόμιζα ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Και ήθελα τρομερά, λέω, Θεέ μου, να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα. Δεν υπήρχε, αλλά τελικά. Γιατί ήθελες να τη γνωρίσεις? Γιατί με εγωίτευσε φοβερά η δύναμη της ψυχής της, με εγωίτευσε ο τρόπος που έζησε και πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Και αυτό που βγάζει αυτός ο χαρακτήρας είναι μια αγάπη για τη ζωή και μια αισιοδοξία. Και ακόμα και τώρα, όπως λέει η ίδια που είναι 100 χρονών, ας πούμε, και βάλε, έχει έρωτα με το αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει η Ρένα. Γι' αυτό είναι και τόσο γοητευτικός χαρακτήρας και τόσο το αγαπάει και την έχει αποδεχθεί το κοινό. Υπάρχουν αυτοί οι χαρακτήρες γύρω μας? Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα να συναντήσεις ανθρώπους. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα την τύχη να συναντήσω τέτοιες προσωπικότητες τόσο ισχυρές και τόσο χαρισματικές που να... Μα γι' αυτό λέμε ότι είναι και προϊόν μυθοπλασίας. Δεν μπορεί ένας χαρακτήρας να είναι πια τόσο υπέροχος με όλα τις αντιφάσεις του, έτσι. Και με όλα αυτά που έχει περάσει. Δύσκολη διαδρομή. Ακριβώς. Δεν τη μυθοποιώ τη Ρένα με την έννοια ότι είναι ένας χαρακτήρας που είναι. Δεν την καθαγιάζουμε. Απλά είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου και έχει καταφέρει στη ζωή της να δίνει μήνυμα αισιοδοξίας. Και τα νέα παιδιά που τη συναντούν στο σπίτι της, μόνο αυτό έχουν να πάρουν από αυτήν. Κάτω ο κόσμος, όταν είσαι στη σκηνή και βλέπει τη Ρένα, την ακούει, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους? Δεν μιλάνε, υπάρχει ησυχία, υπάρχουν αντιδράσεις αυτά που βλέπουν? Τι εισπράττεις, τι νιώθεις? Κοίταξε να δεις, το αστείο είναι ότι στην αρχή, από ό,τι μου έχουν πει και οι ίδιοι, παθαίνουν ένα σοκ γιατί δεν περιμένουν να δουν την Ηρώ, ίσως που έχουν δει στην αφίσα και βλέπουν κάτι άλλο. Μέχρι να συντονιστούν και να καταλάβουν τι γίνεται, μένουν λίγο άναυδοι. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα, έχουμε τη χαρά να μεταφέρουμε το κοινό από την χαρά στη λύπη, να το συγκινούμε το κοινό. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια παράσταση Ρένα που γελάει ο κόσμος, αλλά είναι μια παράσταση που δημιουργεί πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Και δακρύζει ο κόσμος και χειροκροτάει ο κόσμος στη διάρκεια της παράστασης. Πείραξες τόσο πολύ την εμφάνισή σου? Δηλαδή, πραγματικά, ένας που δεν έχει την παράσταση δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, ότι μπήκα στο καμαρίνι να τη δω πριν και τα χάσα. Δεν ήξερα τι. Είναι αυτή η πρώτη αντίδραση. Φυσικά, όταν είπαμε τη άρχισα να τη μιλάω, είδα την Ηρώ με το που μου χαμογέλασε. Αλλά στην αρχή μπήκα μέσα και είδα μια γυναίκα που δεν την ήξερα. Όλη αυτή λοιπόν την αλλαγή, για ποιο λόγο έγινε τόσο έντονα?
Γιατί δεν μπορεί να υποδηθείς αυτό το χαρακτήρα και να μην μπει στη διαδικασία να αλλάξεις τελείως το μέσο σου. Δεν γίνεται να τα αλλάξεις γιατί υποδίεσαι ρόλο, αλλά το έξω σου πρέπει να τα αλλάξεις. Δεν μπορείς να παίξεις διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνεις αυτή τη γυναίκα που έχει περάσει όλα αυτά, τη βρίσκουμε στο τώρα, γριά πια. Πόσο γριά είναι η γυναίκα που μεγάλη. Είσαι. Αν πάμε βάση του. Που δεν πάμε λογικά, όχι, δεν πάμε. Στο περίπου είναι μια εξιντάρα γυναίκα. Όχι, γιατί. Μπορεί και παραπάνω. Α, μπορεί και παραπάνω. Καλή είναι ακόμα στο επάγγελμα. Όχι. Α. Δεν είναι πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά ζει. Και προσφέρει τώρα, αυτό είναι το ωραίο, έχει ένα μεγάλο αίσθημα αλληλεγγύης για τον κόσμο πια. Αυτό που θέλει να προσφέρει, δηλαδή αυτό είναι η Ρένα, είναι ένας άνθρωπος της προσφοράς. Προσέφερε τις υπηρεσίες της, συνεχίζει προσφορά μέσα από άλλο τρόπο. Μαγειρεύει εξαιρετικά, ακόμα και γριέτζο όπως λέει η ίδια, και δίνει σε αυτούς που βρίσκει στο δρόμο και δεν έχουν να φάνε στους άστεγους, πάει και τους προσφέρει. Αυτό είναι αυτό που κάνει στο τέλος της ζωής της αυτή η γυναίκα. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι ένας χαρακτήρας που αγαπιέται από το κοινό. Ο Άφος του Σκορτώ ήρθε να την παράσταση. Βέβαια ήρθε. Πες μου τι σου είπε. Εντάξει, τι να μου πει τώρα. Τα λέει όταν κάνει τις συνεντεύξεις του Κορτώ. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και με τον τρόπο που δέχτηκε την παράσταση, γιατί δεν παρενέβη πουθενά. Μας εμπιστεύθηκε και εμένα προσωπικά, βλέπει και χωρίς κανένα τίποτα, ας πούμε, πως ακούω και συμβαίνει με άλλους. Και εγωιτεύθηκε πάρα πολύ από την παράσταση. Και από όλους μας, γιατί στην παράσταση δεν είμαι μόνη μου, πρέπει να πω και τους αγαπημένους μου συναδέλφους. Βεβαίως. Τον Άγιο τον Εμμανουήλ, τον Κωνσταντίνο τον Φάμη και τον Μιχάλη τον Αβρατόγλου. Και επί σκηνής βέβαια έχουμε δύο υπέροχους μουσικούς, τον Παναγιώτη τον Τζεβά και τον Κώστα τον Νικολόπουλο, που έχουν κάνει και την, ο Παναγιώτης έχει κάνει και την επιμέλεια όλη της μουσικής μας, γιατί έχουμε και τραγούδι στην παράσταση, έχουμε και πολλή μουσική στην παράσταση. Α, τραγουδάτε μέσα στην παράσταση. Αμέ, τραγουδάμε κιόλα. Πολύ ωραία. Βέβαια, έχουμε τέτοια και την σκηνοθεσία. Την έχει κάνει η Νικέτη Κοντούρη, που είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Την απόδοση του κειμένου με τη βοήθεια, τη δική μας βέβαια, την έχει κάνει, γιατί λειτουργήσε πάρα πολύ το κείμενο και στις πρόβες. Ο Στέλιος ο Χατζιαδαμίδης. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Σουσαμάνης, που είναι υπεύθυνος μαζί με τον άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο, τον Σαβάκη, που έκανε την περούκα αυτή που είδες και δεν με γνώρισες, και τον Εμμανουήλ, τον Κοντομού, που μου κάνει το make-up για να αλλάξω και να γίνω γριά, κατάλαβες. Όλα αυτά τα παιδιά. Η Φρόσο η κορού μας έχει κάνει την κίνηση και την κινησιολογία βασικά. Η Στέλλα η Κάλτσο μας έχει κάνει τα φώτα. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί με τον κόσμο που έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8.30. Και σε λιγότερο από 3 εβδομάδες ξανά οι παραστάσεις ξεκινούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρο, που μας ήρθες σήμερα. Και εγώ σε ευχαριστώ καλή πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα έρθω να το πούμε και από κοντά. Σε περιμένω. Να σε καλά.